έχει με δίκιο να βαδίζουμε πάνω σε αυτές τις αρχές. Κυπριακό. Επιθυμούμε την λύση του Κυπριακού, αλλά η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί παρά να γίνει πάνω στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν μπορεί παρά να γίνει πάνω στη βάση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Και η ευρωπαϊκή κυριαρχία δεν ανέχεται στρατεύματα κατοχής και εγγύησης τρίτων. Δεν ανέχεται αυτού του είδους την καταπίεση της ίδιας της κυριαρχίας και του ίδιου του κυπριακού λαού. Δεύτερον, εμείς είμαστε ένας λαός ο οποίος θέλει την φιλία και την καλή γειτονία με την Τουρκία. Επιδιώκει επίσης την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Αλλά ως ευρωπαϊκή λαή, κατεξοχήν ευρωπαϊκή λαή, εμείς οι δύο ξέρουμε ότι η Ευρώπη έχει κανόνες. Απαιτεί για να γίνει κανείς μέλος ή να συνεχίζουν οι ενταξιακές διαδικασίες σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και όταν λέω σεβασμό του διεθνούς δικαίου, εννοώ κατά κύριο λόγο το δίκαιο της θάλασσας που, όπως είναι γνωστό, δεσμεύει και την Τουρκία, μόλον ότι δεν έχει προσχωρήσει σε αυτό, διότι το δίκαιο της θάλασσας μετά την κωδικοποίηση του Μοντέγκο Μπέι το 1982 αποτελεί και γενικές αρχές, οι οποίες είναι παραδεδεγμένες διεθνώς και επομένως δεσμεύουν και τα κράτη-μέλη που δεν έχουν προσχωρήσει σε αυτή, ενώ η συνθήκη της Λοζάνης καθορίζει όχι μόνο τα σύνορα της Ελλάδας, αλλά τα σύνορα, την κυριαρχία και βεβαίως την εδαφική έκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως πρέπει να γίνεται απολύτως σεβαστή. Και τονίζω ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν είναι γκρίζες ζώνες. Αυτά είναι επινοήσεις. Επινοήσεις οι οποίες πρέπει να τελειώνουν. Αν θέλει η Τουρκία να έχει ευρωπαϊκό μέλλον, πρέπει να σεβαστεί ευρωπαϊκό κεκτημένο, επαναλαμβάνω, διεθνές δίκαιο, δίκαιο της θάλασσας και συνθήκη της Λοζάνης, και να πάψουν οι προκλήσεις και να πάψει η ιστορία περί γκρίζων ζώνων. Και τέλος, στο θέμα που έχει μια επικαιρότητα σήμερα, μιλάω για το ζήτημα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ξέρουμε όλοι ότι η Ελλάδα επιδιώκει την πορεία αυτής της χώρας και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό προϋποθέτει, όπως όλοι έχουμε συνομολογήσει, τη λύση του ονόματος. Το όνομα που χρησιμοποιεί σήμερα αυτό το κράτος είναι ένα όνομα το οποίο αποπνέει αλυτρωτισμό, παραχαράζει βάναυσα την ιστορία, αλλά επειδή είναι αλυτρωτικό όνομα, έχει ρίζες αλυτρωτισμού, γι' αυτό το λόγο παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κατόπιν τούτου, ένας τρόπος υπάρχει για να προχωρήσουν. Για να αποχωρήσει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον, να αλλάξει το συντάγμα της προηγουμένως. Δεύτερον, όποιο όνομα για να επιλεγεί, να μην έχει ίχνος αλυτρωτισμού, είτε σε ό,τι αφορά σύνορα, είτε σε ό,τι αφορά την εθνότητα, είτε σε ό,τι αφορά τη γλώσσα. Όταν λοιπόν συνομολογήσουν οι γειτονές μας ότι προσαρμόζονται στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και βεβαίως στην ιστορία, τότε είμαστε εδώ. Διαφορετικά δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια πορεία, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο σε βασικές αρχές τις οποίες έχουμε ήδη αναδείξει εδώ και καιρό. Και χαίρομαι γιατί ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ πριν από λίγες μέρες τόνισε κάτι που είναι σαφές για κάθε κράτος που είναι υποψήφιο προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρώτα λύνεις τα προβλήματά σου και μετά μπαίνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος στον οποίο, το οποίο θα καταλήξει θέατρο επίλυσης διαφορών και μάλιστα για διαφορές οι οποίες είναι απλώς τη φαντασία κάποιων.